Εμείς το μελετήσαμε το σχέδιο το οποίο μας παίρνετε και θα το καταψηφίσουμε. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της προστασίας του πληθυσμού και των υποδομών από τον κίνδυνο των πλημμυρών στην περιφέρεια. Και δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε με όλους τους τρόπους ότι η προστασία από τον κίνδυνο πλημμυρών, αλλά και γενικά από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, πρέπει να αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά. Αυτό προϋποθέτει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει κάποιους άξονες. Έναν προταξικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Δεύτερον, την εκτίμηση της διακινδύνευσης που θα περιλαμβάνει το σύνολο των κινδύνων, δραστηριοτήτων, υποδομών, πληθυσμού και της αλληλεπίδρασής τους. Τρία, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνων. Τέταρτον, την εξασφάλιση ετοιμότητας για τις περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων, ώστε να προστατευτεί ο πληθυσμός και οι κρίσιμες υποδομές, που προϋποθέτει επαρκές μόνιμο προσωπικό στις διάφορες σχετικές υπηρεσίες, επαρκή μέσα που θα είναι λειτουργικά, συντονισμό φορέων, ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και του πληθυσμού. Λοιπόν, το σχέδιο που καταθέσατε αποτελεί ένα γραφειοκρατικό έγγραφο περιγραφής ρόλων και αρμοδιοτήτων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις προϋποθέσεις που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη προστασία από τις πλημμύρες. Περιορίζεται κυρίως το δομημένο χώρο ευθύνης της περιφέρειας, λες και δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, γύρω βουνά. Δεν υπάρχουν χήμαροι ή μη διαθέτηση των οποίων οδηγεί σε ραγδαία όξυνση και ένταση του πλημμυρικού φαινομένου. Αυτό έχουμε δει και στις πλημμύρες που οδήγησαν στους νεκρούς της Μάντρας και στην Εύβοια. Και δυστυχώς φοβόμαστε να το δούμε και στο μέλλον, γιατί ακολουθείται μια πολιτική αντιμετώπισης σήμερα πλημμυρών. Διαχρονικά υπεύθυνοι είναι όλες οι κυβερνήσεις και οι περιφερειακές αρχές για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό. Εμείς λέμε κερδοφορίες του κεφαλαίου, γιατί το κριτήριο είναι το κόστος. Και εξηγώ. Γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική δόμησης, θα έχουμε και μπαζωμένα ρέματα και άναρχη επέκταση σχεδίου πόλης και αντιμετωπίση των οικοπαίδων και έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης λαδορεμάτων, να μην είναι και γενικότερα του συνόλου της λεκάνης απορροής. Να μην επεκταθώ για λόγους χρόνου. Λοιπόν, λέμε καθαρά ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των πλημμυρών απαιτεί βαθύτερα και πιο ολοκληρωμένα έργα που να αγκαλιάζουν ολόκληρη τη λεκάνη απορροής, ξεκινώντας από τα κατάντη προς τα ανάντη. Με άμεσες παρεμβάσεις στα βουνά, με αναδασώσεις, με φράγματα ανάσχεσης νερού και κατακράτησης φερτών υλών στα ορεινά, για να αμβληθεί ακριβώς η πλημμυρογένεση στην απαρχή της, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Μέχρι και ο Περιφερειάρχης, μήνες πριν, μας έλεγε για τα κατάτη και τα ανάντη. Θυμάμαι σε μια παρέμβασή του, σε μια αντίστοιχη, σε ένα θέμα που είχε να κάνει με ρέματα κτλ. Μάθημα. Για τα κατάτη και τα ανάντη. Και τελικά τι έχουμε σήμερα. Απ' τη μία έχουμε απαραίτητα τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που δεν προχωράνε, γιατί το κατασκευαστικό κεφάλαιο θέτει άλλες προτεραιότητες, είτε σας αρέσει είτε όχι σε κάποιους εκεί μέσα, αυτός είναι ο λόγος. Απ' την άλλη, άλλα νέα τεχνικά έργα που υλοποιούνται οδηγούν σε επιδείνωση των πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε αποσπασματικότητα των μελετών, οι οποίες πολλές φορές απαξιώνονται και χρονικά. Η κατάτμιση και η περιορισμένη στόχευση των έργων σε ξεχωριστούς δήμους είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Η ανάγκη των κατασκευαστών που εξυπηρετεί την ανάγκη των κατασκευαστών αυξημένη κερδοφορία, όλα αυτά οδηγούν στο φαινόμενο έργων με τεράστιο κόστος ή παράγουν έργα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ένα δήμο, αλλά επιδεινώνουν την κατάσταση στους γειτονικούς δήμους. Γιατί, όπως είπα, τα κριτήρια είναι η λογική του κέρδους. Θα μου πείτε, τα έργα που προστατεύουν από πλημμύρες της πενταετίας είναι φθηνότερα, αλλά αποδεικνύονται ανεπαρκή. Καμιά μελέτη διακινδύνευσης που να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων και την αλληλεπίδραση των παραγόντων δεν έχει γίνει. Ακόμη όμως και τα ζητήματα που σύμφωνα με την εισήγηση έρχεται να λύσει το σχέδιό σας, που όπως επισημάναμε θεωρούμε ότι έχει αποσπασματική και όχι ολοκληρωμένη προσέγγιση, γιατί η πρόληψη είναι αυτό που είναι, λέμε, είναι το κύριο. Ακόμα όμως και αυτά τα ζητήματα επίσης, με την εισήγηση, δεν εξασφαλίζει την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών. Τα μέσα και το προσωπικό που αναφέρθηκε προηγούμενα της περιφέρειας, αλλά και συνολικά της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, είναι ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες μιας ουσιαστικής προστασίας. Τι συζητάμε τώρα. Το ίδιο το σχέδιο αναφέρει ότι θα βασίζεται σε ιδιώτες εθελοντές. Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη
για την αναγκαία ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και μέσα σε χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η γενική αναφορά σε χώρους καταφυγής του πληθυσμού, σε εξασφάλιση μεταφοράς τους, εάν απαιτηθεί εκένωση που την ονομάζεται οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, είναι ένα ευχολόγιο που δεν πατάει σε πραγματική μελέτη των αναγκών για την εξασφάλιση της προστασίας. Τέτοιου είδους σχέδια στα χαρτιά υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια που θρύνησαμε θύματα. Θύμησα τους πλημμύρες, την πυρκαγιά στο μάτι, όπου φάνηκε ξεκάθαρα η γύμνα του κρατικού μηχανισμού και των σχετικών υπηρεσιών της περιφέρειας και των Δήμων, όπου φάνηκε το αλαλούμ της απουσίας πραγματικού ουσιαστικού σχεδίου, πραγματικού ουσιαστικού συντονισμού των υπηρεσιών. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία. Ολοκληρώστε. Θα ολοκληρώσω σε λίγο. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική λοιπόν πρόβλεψη για την ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού, για τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας με συμμετοχή και του πληθυσμού. Οι όποιες αναφορές περιορίζονται στη γενική ενημέρωση για τις οδηγίες αυτοπροστασίας και ειδοποίηση του κοινού στη φάση που θα εξελίσσεται ένα συμβάν, δεν μας κάνει αυτό. Δεν αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, το πρόβλημα με βάση τις νέες δυσκολίες που εμφανίζονται στη διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με τα μέτρα προστασίας από την πανδημία. Και κλείνω ρωτώντας, με ποια κριτήρια θα αποφασίζεται η αναγκαιότητα εκένωσης μιας περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κινδύνων? Όλη η περιγραφή της παραγράφου 7.1 για το σχέδιο δράσης σε τοπικό επίπεδο είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά, χωρίς καμία ουσιαστική εξασφάλιση των προϋποθέσεων των μελετών που πρέπει να έχουν γίνει, τα κριτήρια για αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο και για να υλοποιηθούν οι όποιες αποφάσεις και να εξασφαλίσουν την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών. Τι άλλο να πούμε, ο χρόνος έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική σημείο-σημείο, καταψηφίζουμε το σχέδιο.